Πίτσις, όχι! Το φυλακτό μου! Θα μείνουμε μικρές αν δεν το πάρουμε πίσω! Τα ρούχα μου θα μου είναι τεράστια! Τίποτα δεν θα μου κάνει πια! Λοιπόν, έχω σχέδιο! Να φέρουμε τις 9 κλωνοποιημένες πίτσες πίσω στο εργαστήριο! Πρέπει να έρθουν κάτω από τον τριπλασιαστή! Να κάνω μερικές μικρές αλλαγές! Και τώρα ας τραβήξουμε το μοχλό για να τις περάσουμε αντίστροφα στον τριπλασιαστή! Και οι 9 πίτσες θα γίνουν και πάλι μία και μοναδική πίτσες, εντάξει? Ναι! Ναι! Θα πρέπει πρώτα να τις βρούμε όμως. Πού είστε, πίτσες? Πού είστε, πίτσες? Πίτσες! Ω, φέρτε το φυλαχτό. Σας παρακαλώ, φέρτε το πίσω. Έλα, πίτσες. Πού είσαι, κορίτσι μου? Είναι πολύ δύσκολο τελικά. Πρέπει να έρθουν και οι 9 κλωνοποιημένες πίτσες πίσω στο εργαστήριο. Μάλλον θα πρέπει να εφεύρουμε κάτι καινούριο. Πώς το ονόμασες αυτό, Λάιλα? Ο Κράφτης. Η Σάνι έχει προγραμματίσει όλους τους ήχους και τις συχνότητες που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ακούν τα σκυλιά. Μπαμ! Βάλ' το μπροστά! Όλα ή τίποτα! Ακούγεται ενδιαφέρον! Ακούγεται επιστημονικό! Νομίζω ότι προσελκύει μόνο τους σκύουρους. Εντάξει, λοιπόν. Πίσω στο σχεδιαστήριο. Ωραία. Αυτό εδώ θα δουλέψει. Το ονομάζω ως φριστής. Απελευθερώνει στον αέρα τη μυρωδιά από τα αγαπημένα σνακ της πίτσης και έτσι θα γυρίσει πίσω τρέχοντας. Δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στη μυρωδιά. Θα έρθει πίσω αμέσως. Αλήθεια, μυρίζουν ωραία. Έλα, Σάνι, σκέψου κάτι καλό. Η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μου αρέσει να αποτυγχάνουμε. Μακάρι να είχαμε μια λάνθαστη ιδέα για να φέρουμε πίσω την πίτσις. Αφού δοκιμάσαμε τα πάντα. Όχι και τα πάντα. Όλα ή τίποτα! Εντάξει, κορίτσια. Έτοιμες? Πάμε! Έπιασε! Ήρθαν όλες! Σα μικρή ατακτούλα. Ναι, αυτό είναι που θα λέγαμε παρατρίχα. Και αυτό είναι δικό μου. Και πάλι μεγάλη! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η μοναδική μας πίτσις είναι μια χαρούλα. Νομίζω ότι πρέπει να κρύψουμε τον τριπλασιαστή για λίγο καιρό. Μας έκανε άνω κάτω. Και τον Κράχτη, αφού τελικά λειτουργεί μόνο στους σκιούρους. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε και άλλες πίτσες.
Δώστο μου! Λάιλα, βρήκες κάτι για να δοκιμάσουμε το πεδίο κλωνοποίησης? Ναι, βρήκα! Πίτσες, έλα τώρα! Το χρειάζομαι για ένα λεπτάκι! Όλα έτοιμα! Θα το ενεργοποιήσεις, Άννη! Ένα τελευταίο κουμπί! Συγγνώμη, 16 τελευταία κουμπιά. Την προσοχή σας, Fab Lab. Το πεδίο κλωνοποίησης τώρα λειτουργεί. Έλα, Πέτσες. Χρειαζόμαστε το παιχνίδι για την επιστήμια. Τώρα κατάλαβα. Μήπως κάποια θέλει βόλτα. Το πήρα! Επιτυχία! Όλα ή τίποτα! Ζήτω! Το πεδίο κλωνοποίησης λειτουργεί! Όχι! Όχι πεδίο κλωνοποίησης. Ο τριπλασιαστής. Ξέρεις, επειδή τριπλασιάζει τα πράγματα. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις των Fab Lab. Όλα τα πράγματα επί τρία. Όλη η δύναμη του υπολογιστή επί τρία. Η μόδα επί τρία. Και επί τρία ήταν το ψυγιάκι μας. Μου φαίνεται απίστευτο. Θα περάσουμε τέλεια με αυτά εδώ. Συγγνώμη, κορίτσια. Ορίστε, Peaches, όπως υποσχέθηκα. Και επειδή ήσουν υπομονετική, θα πάρεις και τα τρία. Σου αρέσουν πολύ. Ναι, γλυκούλα. Να τριπλασιάσουμε κι άλλα. Τι λες να γίνει αν φάμε κλωνοποιημένα μήλα? Με έναν τρόπο θα το μάθουμε. Ελάτε! Και πάλι μεγάλη! Εγώ θέλω πρώτη. Με τίποτα. Εγώ του έδωσα αυτό το όνομα. Φοράμε τα ίδια ρούχα τώρα με τον τριπλασιαστή. Peaches! Λέτε γι' αυτό να φταίει ο τριπλασιαστής μας? Μα τι άλλο μπορεί να φταίει η Λάιλα? Μπορεί η Peaches να βρει και τη χαμένη δίδυμη αδερφή της και μετά να βρει καν κι άλλη μία αδερφή. Αχ, Λάιλα, δεν είναι αστείο. Τι θα κάνουμε? Πώς θα τις φέρουμε βόλτα και τις τρεις? Βόλτα! Περίμενε! Δεν έπρεπε να πεις τη λέξη που αρχίζει από βήτα και τώρα θέλουν βόλτα! Θα γίνω μεγάλη για να τις βρω. Εσείς οι δυο μείνετε στο εργαστήριο και βρείτε τρόπο να κάνουμε τις τρεις Peaches ξανά μία! Και πάλι μεγάλη! Έλα, Peaches! Ελάτε! Όλες οι Peaches να έρθουν εδώ, παρακαλώ! Τρία κουτάβια είναι πολλά! Για έλατε εδώ, ατακτούλες! Λοιπόν, το ξέρω ότι έχουμε έκτακτη επιστημονική ανάγκη, αλλά είστε πολύ γλυκούλες! Βρήκα και τις τρεις. Βγάλατε άκρη εδώ? Ναι, βρήκαμε λύση. Πρέπει να βάλουμε τις τρεις Peaches εδώ πέρα. Να τραβήξουμε το μοχλό. Έβρικα! Οι τρεις κλόνοι ξαναγίνονται ένας. Μήπως έχετε δει τις τρεις Peaches? Θα χρειαστούμε κι άλλες λιχουδιές. 9 Peaches! Και πώς θα τις φέρουμε βόλτα? Όχι, όχι. Βόλτα! Όχι, όχι, όχι! Είναι το φυλακτό μου! Πώς
θα ξαναγίνουμε μεγάλες! Νομίζω πως πρέπει να σταματήσεις επιτέλους να λες τη λέξη που αρχίζει από Β. Ευχαριστούμε, Πίτσις. Είσαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά μας. Θα είναι και η μοναδική μας θαυμάστρια αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε σωστά τη χορογραφία. Κάτι δεν πάει καλά με τη συμμετρία. Α, αυτό είναι! Χρειαζόμαστε τέταρτο χορευτή. Και τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε ένα ρομπότ χορευτή? Όχι βέβαια, αυτά δεν γίνονται. Εκτός αν φτιάξουμε μια ζωντανή οργανική μεταβλητού σχήματος μάζα. Μια ζωντανή μάζα. Ας ξαναφτιάξουμε τη χορογραφία. Για σκέψου το. Εγώ νομίζω πως μας ταιριάζει. Έχεις δίκιο. Είμαι μέσα. Ας μετατρέψουμε τη χορογραφία γιατροί σε μια ομαδική χορογραφία. Όλα ή τίποτα! Είναι τέλειο! Έχεις κάποιο όνομα? Τι λες για Μπλόμπι? Λάιλα, δεν ονοματίζεις μια μάζα Μπλόμπι, είναι αγένεια! Νομίζω του αρέσει! Σου αρέσει το όνομα Μπλόμπι? Εντάξει, ας το λέμε Μπλόμπι. Γεια Μπλόμπι! Γεια σου, είμαι η Πόλη! Ένας καινούριος φίλος! Πάμε Μπλόμπι, πρέπει να μάθουμε τη χορογραφία! Λοιπόν, ας συγκεντρωθούμε στην πρόβα. Έχουμε μόνο μία ώρα μέχρι το σοου ταλέντων. Το σοου ταλέντων! Ο Μπλόμπι μιλάει! Ο Μπλόμπι μιλάει! Μάλλον ο Μπλόμπι μπορεί να επαναλαμβάνει. Γεια σου, είμαι η Πόλη! Γεια σου, είμαι η Πόλη! Τέλεια! Hey, μια χαρά είσαι, Μπλόμπι! Μια χαρά είσαι! Αυτό είναι τέλειο για τη χορογραφία! Θα έχουμε μία πόλη σε κάθε πλευρά στο φινάλε! Συμμετρία! Θα φαίνεται φοβερό! Ξεκινάμε! Έλα, Μπλόμπι! Θα σου μάθω τη χορογραφία για το φινάλε! Θα κάνεις κάπως έτσι! Α, και μετά στροφή! Wow! Οπαλάκια! Πόνεσαι ο ποπός μου! Είσαι καλά, Πόλη? Ναι, μόνο που ντρέπομαι λιγάκι! Γεια! Είμαι η Πόλη! Παλάκια μου! Πόνεσε ο ποπός μου! Μια χαρά! Τι είπες, ο ποπός σου? Δεν έχω ιδέα! Τώρα που το βλέπω είναι πολύ αστείο και πολύ ντροπιαστικό! Ευτυχώς δεν θα το δει κανένας άλλος εκτός από εμάς τις τρεις! Γεια! Είμαι η Πόλη! Ω, γεια σου, Πόλη! Όχι! Ο παλάκια μου! Πόνεσε ο ποπός μου! Μια χαρά! Όχι! Δοκιμάζεις καινούριες φιγούρες. Ίσως χρειάζεται λίγη βελτίωση. Πού πηγαίνεις? Στο σοου ταλέντων! Κι εγώ εκεί πάω. Θα είμαι ο υπεύθυνος σκηνής. Όλο το σχολείο θα έρθει να δει το σοου. Θες να πάμε μαζί? Και βέβαια! Πάμε τότε! Όχι! Σταματήστε το Μπλόμπι! Είναι η σειρά σας, Πόλη. Πού είναι η Σάνι και η Λάιλα? Τι έχετε ετοιμάσει? Είμαι η Πόλη! Ω, παλάκια μου! Πόνεσε ο ποπός μου! Μια χαρά! Είναι αρκετά πρωτότυπο. Το αναγνωρίζω. Μπλόμπι, εδώ είσαι! Ευτυχώς προλάβαμε. Στο παραπέντε. Ευτυχώς! Φαντάζεστε πόσο ντροπιαστικό θα ήταν αν το Μπλόμπι το έκανε μπροστά σε ολόκληρο το σχολείο! Έλα, Μπλόμπι! Πρέπει να σου μάθουμε τη χορογραφία για την παράσταση. Α, Λάιλα, δεν είμαι το Μπλόμπι. Είμαι η πραγματική Πόλη. Α, οπότε, πού είναι το Μπλόμπι? Για το σοου ταλέντων! Όχι. Σταματήστε το Μπλόμπι! Προσέξτε! Όχι. Γεια, είμαι η Πόλη! Όχι!
είσαι ο ποπός μου! Μια χαρά! Όχι! Όχι! Ω παλάκια μου! Πόνεσαι ο ποπός μου! Μια χαρά! Όσο περισσότερο το βλέπω, τόσο χειρότερο μου φαίνεται! Ω, Πόλη, λυπάμαι πολύ που έγινε αυτό. Ακόμη και το Μπλόμπι αισθάνεται άσχημα. Ευχαριστώ. Αλλά έχω γίνει ο περίγελος του σχολείου και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει το παρελθόν. Τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε χρονομηχανή? Όχι βέβαια, αυτό είναι αδύνατον. Αλλά αν φτιάξουμε ένα διακτηνιστή... Α, είναι πολύ ωραίο όνομα. Τι κάνει? Είναι το κλειδί για να διορθώσουμε το λάθος που έκανε το Μπλόμπι. Ο διακτηνιστής θα ανοίξει μια προσωρινή πύλη στο παρελθόν και έτσι θα μπορέσω να προειδοποιήσω τον εαυτό μου πριν βγει το Μπλόμπι στη σκηνή. Είναι χρονομηχανή. Κορίτσια, θα χρειαστούμε πολλή ενέργεια. Πρέπει να βιαστείς, Πόλη. Θα μεταφερθείς στο παρελθόν ακριβώς 10 δευτερόλεπτα πριν βγει το Μπλόμπι στη σκηνή. Θα προλάβω! Ας το κάνουμε! Όλα ή τίποτα! Μπλόμπι, εδώ είσαι! Ευτυχώς προλάβαμε! Hey, Πόλη Πόκετ, πιάσε τώρα το Μπλόμπι! Α, τι είναι αυτό! Όχι! Όχι, πιάσε το Μπλόμπι πριν να είναι αργά! Γεια, είμαι η Πόλη! Οπαλάκια! Όχι! Εντάξει, δεν πήγε όπως το περίμενα. Σάνι, δεν μπορούμε να βάλουμε την ώρα διακτήνησης νωρίτερα. Περίμενε να δω. Λυπάμαι, Πόλη. Ο διακτηνιστής έχει κλειδωμένη την ώρα. Έχουμε μόνο αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να σταματήσουμε τον Μπλόμπι. Τότε μάλλον θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Εντάξει, ετοίμασε το λάσο. Λάιλα, ας πιάσουμε τον Μπλόμπι. Καινούριο σχέδιο. Αν δεν μπορούν να δουν τον Μπλόμπι, τότε δεν θα γελάσουν. Κλείσε όλα τα φώτα, Σάνι. Hey, ποιος έκλεισε τα φώτα? Ανάψτε τον προβολέα. Γεια, είμαι η Πόλη. Έλα τώρα. Τίποτα δεν πιάνει. Ό,τι κι αν κάνουμε τον Μπλόμπι, θα βγει στη σκηνή και εγώ θα ρεζιλευτώ. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Μακάρι να βρίσκαμε κατευθείαν τη λύση. Ναι, αυτό είναι. Θα βρούμε κατευθείαν τη λύση. Κορίτσια, λέω να διακτηνιστούμε στο μέλλον και να ρωτήσουμε τη μελλοντική πόλη πώς να σταματήσουμε τον Μπλόμπι. Σάνι, για πες μας, υπάρχει κάποιος τρόπος για να πάμε στο μέλλον? Να σκεφτώ. Έβρικα! Τελικά κατάφερα να αλλάξω τη ρύθμιση ώρα του διακτηνιστή για ένα τελευταίο ταξίδι στο μέλλον. Για 2 εβδομάδες μετά. Έχουμε μία ευκαιρία. Τέλεια! Θα πετύχει! Βάλτε τον μπροστά! Δεν είναι καλή ώρα. Όχι, όχι! Σε περιμέναμε! Κορίτσια, ήρθε η Πόλη από το παρελθόν! Γεια σου, Πόλη! Γεια σου, Πόλη! Λοιπόν, τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα? Βλέπεις, η Σάνι ήθελε να φτιάξει τα πιο αφράτα ρολάκια κανέλας. Μου αρέσουν τα αφράτα γλυκά, είναι τόσο κακό. Και φτιάξαμε μια καινούργια μηχανή. Τον αφρατοφούρνο 2000. Όχι και πολύ καλό το όνομα, αν με ρωτάς. Δεν προλαβαίνουμε να βρούμε άλλο. Και βλέπεις, έγιναν πολύ αφράτα. Αλλά τι έλεγες? Α, ναι, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι στα γρήγορα όμως. Πώς μπόρεσες και κατάφερες να μην μας κάνει ρεζίλι τον Μπλόμπι μπροστά σε ολόκληρο το σχολείο? Σωστά! Δεν το έκανα. Τι? Θυμάσαι που μας είπε η Σάνι ότι αυτό είναι το τελευταίο ταξίδι? Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις στο σχολείο για να σταματήσεις τον Μπλόμπι? Μα πρέπει! Αλλιώς θα με κοροϊδεύουν όλοι για πάντα! Για περίμενε λιγάκι. Hey, Λάιλα! Θυμάσαι που τον Μπλόμπι με έκανε ρεζίλι στο σχολείο πριν 2 εβδομάδες? Ναι! Πού το θυμήθηκες αυτό? Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε. Σάνι, θυμάσαι το σκηνικό με τον Μπλόμπι στο σχολείο? Ναι, λιγάκι. Πόλη, χρειάζομαι λίγη βοήθεια εδώ. Πίστεψέ με, αυτά ξεχνιούνται με τον καιρό. Όλα θα πάνε καλά, στο υπόσχομαι. Εντάξει. Τώρα καλύτερα να πάω να βοηθήσω. Κάτι τελευταίο. Πρόσεχε τη λίμνη από δάκρυα του Μπλόμπι. Θα δεις. Εντάξει, ευχαριστώ εγώ. Παρακαλώ εσύ. Λάιλα, άνοιξε τον μαγνήτη αφράτων γλυκών. Λοιπόν, έμαθες πώς μπορούμε να το διορθώσουμε?
Περίπου. Νομίζω ότι αν περιμένουμε τότε θα ξεχαστεί. Ελάτε, κορίτσια, ας βρούμε μια καινούρια περιπέτεια. Πρόσεχε! Λίμνη από δάκρυα! Όλα καλά, Μπλόμπι. Δεν έγινε και τίποτα. Πάμε, μας περιμένουν οι εφευρέσεις. Μια τελευταία φορά, Λάιλα. Μια τελευταία. Έρχομαι!